Καλησπέρα σε όλους τους θεατές μας. Είμαστε στο σπίτι του καθηγητή του κυρίου Χρήστου Γιαναρά και θα έχουμε μία συζήτηση στην οποία θα ήθελα να αρχίσουμε, κύριε καθηγητά, και με την αφορμή της μετάφρασης των έργων σας στα αγγλικά. Έχουμε τα έργα «Το ρητό και το άρρητο», όπως και την «Απανθρωπία του δικαιώματος», τα οποία έχουν βγει στα αγγλικά σε καινούργιες εκδόσεις από τον Τζόναθαν Κόουλ, έναν πολύ ενδιαφέροντα νεαρό Αυστραλό ερευνητή, ο οποίος έχει καταφέρει να πετύχει στην αγγλική γλώσσα μια πολύ ποιητική εκφορά και απόδοση των ελληνικών σας, κάτι πραγματικά δύσκολο και σπάνιο. Και αρχίζοντας τη συζήτησή μας, θα ήθελα να σας ρωτήσω πώς βλέπετε αυτήν την μετάφραση των βιβλίων σας στα αγγλικά. Έχουν περάσει 2 δεκαετίες περίπου από την έκδοσή του στα ελληνικά. Σε αυτές τις 2 δεκαετίες είχαμε πολλές εξελίξεις. Είναι βιβλία που αφορούν και την καθαυτοοντολογία, όπως το ρητό και το άρρητο, αλλά αφορούν και την πολιτική φιλοσοφία, την πολιτική συνύπαρξη. Σήμερα είμαστε σε μια εποχή ελαφρώς διαφορετική ή αρκετά διαφορετική. Έχουμε τις προκλήσεις του διαδικτύου, έχουμε την υπερπληροφόρηση. Η πρώτη ερώτηση που θα σας κάνω είναι σήμερα πώς θα βλέπατε τη σημασία του αρρήτου, σήμερα που όλα έχουν γίνει πληροφορία. Ποια είναι η οντολογική σημασία του να σεβόμαστε ακόμα τη διάκριση ρητού και αρρήτου? Νομίζω ότι πάρα πολύ ωραία το είπατε, ότι είναι μια... βρισκόμαστε σε μια έξαρση της αναζήτησης μιας πλήρους κατοχής του επιστητού. Να ταυτίζουμε τη γνώση με την ατομική κατανόηση, να ταυτίζουμε την αλήθεια με μια αντικειμενικά επιβεβαιωμένη παραδοχή. Νομίζω είναι συμπτώματα της εποχής, αλλά ακραία πλέον. Και φυσιολογικά κατά τούτο, διότι όταν όλο το παράδειγμα λειτουργεί με τους όρους του ιστορικού υλισμού, θα ήταν πραγματικά απορίας άξιο πώς μπορούν να συμβαδίζουν και προβληματισμοί που μόνο με την ελευθερία και το περιόριστο της σχέσης μπορούν να προσεγγιστούν. Θεωρείτε ότι η επικράτηση του διαδικτύου στις ζωές μας και των ψηφιακών κοινοτήτων της ψηφιακής συμβίωσης είναι ένα ποιοτικό άλμα προς μια άλλη κατεύθυνση? Δεν ξέρω να απαντήσω σε αυτό το ερώτημα, γιατί νομίζω ότι ή ακόμα δεν το έχω εγώ μελετήσει ή δεν έχει ευρύτερα μελετηθεί. Φοβούμαι ότι συμβαίνει και το δεύτερο. Οι συνέπειες αυτής της αντικειμενοποιημένης γνώσης, η μεταβολή κάθε γνώσης σε πληροφορία, είναι πλέον ένα καθεστώς αυτονόητο και αυταπόδεικτο που κλείνει μέσα του, θα τολμούσα να πω ένα χαρακτηρισμό για να προκαλέσω το ενδιαφέρον, κλείνει μέσα του το maximum της απανθρωπίας. Διότι καταλύει κάθε δυνατότητα και κάθε εμπειρία σχέσης. Η σχέση δεν είναι μια κατανόηση. Η κατανόηση συνιστά και σχέση. Αλλά η σχέση δεν είναι ποτέ μια κατανόηση μόνον. Είναι μια εμπειρία στην οποία μπαίνουμε ολόκληρη, θα έλεγα την αφελή έκφραση. Μετέχουμε με κάθε γνωστική δυνατότητα, θα τολμούσα να προσθέσω προκλητικά, και με κάτι που είναι παραπάνω από όλες τις γνωστικές δυνατότητες. Η σχέση πραγματικά δεν υποτάσσεται σε αντικειμενικό ορισμό, διότι έχει ένα γίγνεσθε, έχει μια δυναμική πραγμάτωσης. Ποτέ δεν μπορούμε να πούμε ότι κάτι το ξέρω οριστικά και τελειωτικά. Ποτέ. Γνωρίζω κάθε φορά, έχω την γνωστική εμπειρία της σχέσης μου με το γνωσκόμενο. Αυτή η εμπειρία έχει τη δυναμική της εμπειρίας, δηλαδή δεν έχει όρια. Σήμερα σε μια εποχή που είναι όλα θέματα αλγορίθμων και οι αλγόριθμοι έχουν φτάσει
να ρυθμίζουν τις προτάσεις για το ποιος θα είναι φίλος σου, ποιος θα είναι ερωτικός σύντροφος και ούτω καθεξής. Πώς θα ξαναδιατυπώναμε σε αυτή την εποχή το αίτημα της σχέσης ως ελευθερία από τον καταναγκασμό που φέρνει η πληροφόρηση? Νομίζω, δεν ισχυρίζομαι ότι έχω δίκιο, ότι είναι σωστή η γνώμη μου, αλλά προσωπικά μου είναι αδιανόητο για τη δική μου λογική, για τη λογική μου, την κάθε λογική. Είναι αδιανόητο να υποταχθεί η σχέση στην πληροφορία. Πάβει να είναι σχέση. Η αντικειμενοποίηση καταργεί την δυναμική της γνώσης. Και κατά τούτο μπορεί να προπαγανδίζεται σήμερα ίσως με μια ορολογία έτσι επιδεικτική, ελκυστική, να προπαγανδίζεται η δυνατότητα άφιξης στη γνώση μέσω της κατανόησης και οποιοδήποτε επίπεδο του υπαρκτού. Αυτό φοβάμαι ότι είναι μια πολύ αφελής ψευδαίσθηση. Δεν είναι κάτι περισσότερο. Το έργο σας όμως έχει δύο πόλους, μία διαλεκτική, το άρρητο και το ρητό. Το ρητό τι προσφέρει σε αυτήν την κοινωνία, την κοινωνία της γνώσης και σε τι διαφέρει το ρητό, έτσι όπως το εκφράζεται στο βιβλίο σας, από αυτό που είναι σήμερα η ρητή πληροφορία, η ρητή εξιστόρηση ιδιωτήτων και ούτω καθεξής. Μπράβο, είναι πολύ ωραία η παρατήρηση. Η φιλοσοφία ή πώς να το πω τώρα, οι διεργασίες που γίνονται, οι γνωστικές διεργασίες και οι λοιπές διεργασίες, συναισθηματικές κλπ. Στον ψυχισμό μας, δεν μπορούν ποτέ να εξαντληθούν σε ένα ορισμό ταυτότητας. Ο ορισμός ταυτότητας δείχνει, είναι ένα σημάδι, ένας δρομοδείχτης προς τη γνώση. Δεν είναι η γνώση. Στην εποχή μας όλα σταματάνε σε αυτό το δρομοδείχτη. Ευτυχώς στον χώρο της τέχνης υπάρχει ακόμα δημιουργία, αλλά και εκεί με φοβέρες αβαρίες. Βλέπετε ότι μπαίνετε σε μια έκθεση ζωγραφικής και όλα τα έργα του ζωγράφου φωνάζουν ότι δεν έχω να πω τίποτα, απλώς θέλω να προκαλέσω εντύπωση. Θέλω να προκαλέσω, να σας προκαλέσω να με προσέξετε. Αυτό δεν είναι ζωγραφική. Είναι μια παρέτηση από την δυναμική της σχέσης, χωρίς την οποία δεν υπάρχει και τέχνη. Είναι δηλαδή αυτή το κυνήγι, η θύρα του εφέ, του εντυπωσιασμού ή ίσως ένα είδος πρωτοτυπίας ως αυτοσκοπός. Θα τολμούσα να πω ότι ίσως, αυτό το λέω με πολύ επιφύλαξη γιατί δεν το έχω σκεφτεί πολύ, αλλά ίσως είναι μία άρνηση του ρίσκου, της διακινδύνευσης που έχει η σχέση. Ο άνθρωπος δεν αντέχει τη διακινδύνευση, θέλει σιγουριές. Και αυτό το βλέπετε κυρίως, ας πούμε, και πολύ εμφατικά στον χώρο της μεταφυσικής. Οι άνθρωποι δεν αντέχουν μεταφυσικά ερωτήματα. Θέλουν να έχουν δεδομένες βεβαιότητες και που για να είναι βεβαιότητες ή θα πρέπει να τις εγγυάται μια αυθεντία. Το είπε ο Τάδε αυτό, ο οποίος είναι πολύ έξυπνος ή πολύ διάσημος ή πολύ μελετημένος. Είναι η προτεραιότητα του εγώ και της κατασφάλισης του εγώ, η οποία, όπως όλοι όσοι μελετούν σοβαρά την ιστορική μας περίοδο, νομίζω καταθέτουν ότι αυτό είναι ένα βασικό γνώρισμα της εποχής μας. Μην ξεχνάτε ότι έχουν κοπεί κατά κάποιο τρόπο οι ομφάλιοι λόροι που μας έδιναν τη δυνατότητα, τη δυναμική της σχέσης. Μια σχέση δεν είναι κάτι απλό. Δεν είναι το αποτέλεσμα του «χρειάζομαι», δεν είναι το αποτέλεσμα του «επιζητώ». Η σχέση είναι ένα γεγονός, γεννιέται
και θα το έλεγα, επιγραμματικά επειδή είπα τις προηγούμενες προτάσεις, ξεκινάει από το θέλω να είμαι μαζί με αυτό, με το κάτι που γνωρίζω. Δηλαδή να μετέχω στην ύπαρξή του, έστω και αν αυτή η ύπαρξη μπορεί να είναι και μόνο φαινομενικότητα πιθανόν. Θα ήθελα να επισημάνω την προσοχή σας σε μία λεπτομέρεια. Στη σημερινή εποχή του διαδικτύου έχουμε αφενός την πλευρά των αλγορίθμων οι οποίοι ποσοτικοποιούν ιδιότητες, οπότε ο κάθε άνθρωπος αναγωγικά γίνεται ένα άθροισμα ιδιοτήτων και οι αλγόριθμοι καθορίζουν με ποια άλλα θρήσματα ιδιοτήτων μπορείς να σχετιστείς. Αυτό είναι μια πλευρά. Υπάρχει όμως και μια άλλη πλευρά, ότι το διαδίκτυο έχει φέρει μια έκρηξη της αφήγησης, μια έκρηξη του γραπτού λόγου, όπου το κάθε άτομο δεν χρειάζεται πια να γράψει ένα βιβλίο και να το εκδώσει. Μπορεί να γράφει ένα ανακατάσχετο χήμαρο εντυπώσεων και βιωμάτων και γενικά βιωμένης εμπειρίας σε blog, σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ούτω καθεξής. Και οπότε έχουμε μία έκρηξη αφηγημένου βιώματος και ταυτοχρόνως έχουμε κοινότητες ψηφιακές, διαδικτυακές που ενώνονται από αυτά τα βιώματα και είναι τρόπον τεινά κοινότητες του βιώματος ή παρομοίων βιωμάτων, οι οποίες συγκροτούνται διαδικτυακά. Αυτό έχει φέρει διαλεκτικά και μια έκρηξη στην αναζήτηση της αυθεντικότητας, δηλαδή τα νέα παιδιά αφενός έχουν αυτή την τάση για εξομολογητικότητα, για έκθεση βιώματος, αφετέρου έχουν και μία θύρα, μία άγρα για το πιο αυθεντικό βίωμα. Και αυτό γίνεται με κάποια έννοια κοινοτικά. Βέβαια είναι κοινότητες ψηφιακές, τις οποίες μπορεί κανείς ίσως να φύγει κλείνοντας τον υπολογιστή, μπορεί να είναι κοινότητες που τις επιλέγει ως άτομο, και ούτω καθεξής. Εσείς πώς τα βλέπατε παρόμοιες, επειδή είστε ο κατεξοχήν στοχαστής της κοινότητας, πώς τα βλέπατε νέες μορφές κοινοτήτων που αναπτύσσονται? Δεν ξέρω, δεν μπορώ να το συλλάβω, δεν μπορώ να συλλάβω την έννοια κοινότητα, το βιωματικό περιεχόμενο που κομίζει η λέξη κοινότητα, το σημενόμενο, δεν μπορώ να το ταυτίσω με τον ατομοκεντρισμό, με την κλειστότητα. Εάν δεν υπάρχει κοινωνία της εμπειρίας, δηλαδή να μετέχουμε από κοινού κάποιοι άνθρωποι ή δύο άνθρωποι σε ένα ίδιο βίωμα, τότε μπορούμε να αντιληφθούμε, όχι να έχουμε ακριβώς την ίδια γνωστική εμπειρία, αλλά να αντιληφθούμε ότι έχουμε σχετικές, δηλαδή μέσω σχέσεων πραγματούμενες, εμπειρίες κοινές. Όλα τα υπόλοιπα νομίζω ότι μου δίνουν την εντύπωση, πιθανόν είναι δικό μου το λάθος, ότι είναι εγκεφαλικά ευρήματα και λεκτικά ευρήματα για να θωρακίσουν αυτή την απεριόριστη πρωταρχικότητα του εγώ. Ο πολιτισμός μας ολόκληρος νομίζω ότι οικοδομείται από τις πιο μικρές λεπτομέρειες, από τους τραπεζικούς μας λογαριασμούς και τα πολιτικά μας δικαιώματα, μέχρι τις ερωτικές σχέσεις και την οικογενειακή συγκρότηση, οικοδομούνται πάνω στην προτεραιότητα της αυτόνομης, της αυτοτελούς εμπειρίας, η οποία δεν κοινωνείται. Μπορεί να αναζητεί ερίσματα επιβεβαίωσης στον άλλον, αλλά δεν κοινωνείται. Είναι λίγο δύσκολη η διάκριση, αλλά είναι πολύ ρεαλιστική. Άλλο συμβαδίζω, όπως παλαιότερες παρελάσεις συμβάδιζαν οι στρατιώτες ή οι μαθητές με ένα κοινό βήμα,
Αυτό σήμαινε μια προσαρμογή σε ένα ρυθμό, σε έναν τύπο, ο οποίος έδινε μια συγκεκριμένη εντύπωση ενότητας αυτού του σώματος. Ποτέ δεν μπορούσε να υποκαταστήσει την γνώση του διπλανού μου. Περπάταγα δίπλα σε έναν άλλο, σε μια άλλη ανθρώπινη ύπαρξη. Είχαμε τον ίδιο βηματισμό, τον ίδιο αέρα αναστροφής, αν θέλετε, και μέσα μας οι κόσμοι ήταν εντελώς διαφορετικοί. Μπορούσε να μας χωρίζει χάος. Στα τέλη του 19ου αιώνα και στις αρχές του 20ου και στην Ελλάδα καθόλου τον 20ο αιώνα, είχαμε και πνευματικές κινήσεις, οι οποίες πήγαν ανάστροφα προς το ρεύμα της τεχνολογίας, αλλά επιτυγχάνοντας συχνά γνήσιες συνθέσεις που περιείχαν και το βίωμα της νεωτερικότητας. Λόγω χάρη το 19ο αιώνα, σε μια εποχή που η Ρωσία έχει μπει στην τροχιά της νεωτερικότητας και της εκβιομηχάνησης, έχουμε έναν Ντοστογεύσκη, έναν Τολστόη ή ένα ολόκληρο κίνημα το οποίο τονίζει την ελευθερία του προσώπου ως το ύψιστο οντολογικό διακύβευμα. Στον 20ο αιώνα έχουμε τους Ρώσους Διασποράς που είναι απροφανισμένοι και διατυπώνουν μία πρωτότυπη σύνθεση όντας εκκρεμής μεταξύ της Ρωσίας των Μπολσεβίκων που τους είχε εξορίσει και μίας Δύσης που είχε τον δικό της καπιταλισμό και τη δική της, το δικό της τραγικό αδιέξοδο. Στην θεολογία του 60 βεβαίως στην Ελλάδα βλέπουμε πρωτότυπες συνθέσεις που λαμβάνουν υπόψη και την εμπειρία της νεωτερικότητας. Λαμβάνουν δηλαδή υπόψη τα ιδιαίτερα διέξοδα της νεωτερικότητας. Σήμερα στον 21ο αιώνα πιστεύετε ότι μπορεί να προκύψει ένα παρόμοιο πνεύμα διαλεκτικής ανταπόκρισης στις αλλαγές που φέρνει η τεχνολογία? Και από όσα είπα προηγουμένως, νομίζω ότι αυτό το πράγμα δεν μπορώ να το συλλάβω, να το κατανοήσω. Δεν νομίζω ότι μπορεί να υπάρξει. Και επειδή είπατε, αναφέρατε τον Ντοστογεύσκη, τον Τολστόη κλπ. Το θαυμαστό μέσα στην περίοδο την προ, ας την πούμε έτσι, ολοκληρωτικά ατομοκεντρική, το βασικό στοιχείο γνώσης ήταν το αφήγημα, η λογοτεχνία. Δεν ήταν απλώς μια πρόκληση αισθημάτων, αλλά ήταν η φανέρωση ενός χαρακτήρα, λέγαμε. Ο Ρασκόλνικοφ ή δεν ξέρω ποιος άλλος ήρωας, το Ντοστογεύσκη, δεν ανήκει στο πεδίο των συμπεριφορών. Ανήκει στο πεδίο του είναι, της ύπαρξης. Είναι ένας τρόπος υπάρξεως. Είναι μια ύπαρξη κλεισμένη στον εαυτό της, η οποία στην άμυνά της γίνεται επιθετική. Μπορεί να δολοφονήσει ή να κάνει οτιδήποτε, ακριβώς για να μπορεί να διασώσει αυτή την εγκύστοση στην ατομικότητα. Επομένως, δεν μπορώ να κάνω εγώ τουλάχιστον καμία σύγκριση των εξελίξεων στον 19ο και στον 20ο αιώνα με αυτό το οποίο μοιάζει να συμβαίνει σήμερα. Σήμερα δεν μπορεί να υπάρξει, ας μην λέω αφορισμό, θα χρειάζεται ένα πολύ μεγάλο ταλέντο, ένα χάρισμα στην κυριολεξία, όχι μια φυσική δυνατότητα, αλλά και μια εμπειρία πλούσια και μια αυταπάρνηση μεγάλη, επομένως μια ελευθερία από σκοπιμότητες, για να ξαναδώσει ένα έργο τέχνης ανάλογο με αυτά που μνημονεύσατε. Ή μια θεολογική αναγέννηση σαν αυτή που έφερε η ρωσική διασπορά στην Ευρώπη. Τα ερωτήματα που σήμερα θέτει η καθημερινότητα είναι δυστυχώς μέχρι της απελπισίας χρηστικά. Και δυστυχώς η κατεξοχήν φορείς μιας ανταρσίας απέναντι σε αυτή τη χρηστικότητα,
θα έπρεπε να είναι οι εκκλησίες, τα εκκλησιαστικά σώματα. Εκκλησία σημαίνει ένα σώμα ανθρώπων, δηλαδή ένα σύνολο ανθρώπων, οι οποίοι δεν υπάρχουν αθρηστικά, αλλά υπάρχουν επειδή ο κάθε ένας βγαίνει και δίνεται στον άλλον. Είναι μια δυναμική πραγμάτωση σχέσεων. Κάτι τελείως ανάλογο με αυτό που συμβαίνει στη μουσική. Επομένως θέλω να πω ότι δεν έχει υπάρξει συνείδηση φοβούμαι. Ίσως το λέω τώρα λίγο γκρινιάρικα. Δέστε τη θέση που εξακολουθεί να έχει στα καθημάς, στις ορθόδοξες εκκλησίες, στις λεγόμενες ορθόδοξες, να έχει η θέση που συνεχίζει να έχει το κήρυγμα. Απόλυτη προτεραιότητα. Θέλουμε ο άλλος να καταλάβει, να του δώσουμε να καταλάβει, να προσλάβει συγκεκριμένες έννοιες ερμηνευτικές του κομματιού της Αγίας Γραφής ή του γεγονότος που βιώνεται μέσα στην Εκκλησία. Έχει απόλυτη προτεραιότητα η κατανόηση. Επομένως, ο εγωκεντρισμός. Και αυτό θεωρείται εκκλησιαστική ιεραποστολή. Να γνωστοποιήσουμε, κυρίως να υπάρχει ωφελημότητα. Δηλαδή να βγει αγαθό αποτέλεσμα. Αυτά τα πράγματα δεν έχουν καμία σχέση με την υπαρκτική τραγωδία, με την υπαρκτική ελπίδα και με το Ευαγγέλιο της εκκλησιαστικής σωτηρίας. Τώρα που έχουν μεταφραστεί τα βιβλία αυτά στα αγγλικά, σε αυτήν την πολύ καλή μετάφραση του Αυστραλού Τζόναθαν Κόουλ, έχετε κάποια ελπίδα ή κάποια προσδοκία από την διάδοση αυτών των βιβλίων στον αγγλόφωνο χώρο ή κάποια επιθυμία για το τι θα μπορούσαν να προκαλέσουν? Νομίζω ότι όλα όσα είπα μέχρι τώρα είναι μια απάντηση σε αυτό που ρωτάτε. Νομίζω ότι είναι λάθος να μπούμε στην λογική της αιτίας και του αποτελέσματος. Δηλαδή, κάνω μια προσπάθεια και περιμένω το αποτέλεσμα, τον καρπό της προσπάθειας. Αυτή η λογική, από όσο έχω μπορέσει να καταλάβω, μέσα στην Εκκλησία δεν υπάρχει. Η αρχή της αποτελεσματικότητας καθόλου. Εκεί τα πάντα είναι ολιστής με μόνη την επίκληση που κάνει στον Χριστό. Δέχεται τη βεβαιότητα ότι μπαίνει στον Παράδεισο. Ο άσωτος γίνεται υπόδειγμα πνευματικής πορείας. Η πόρνη γίνεται πράγματι και αυτή δείγμα και τρόπος αλλαγής του ατομοκεντρισμού σε σχέση κλπ. Τα δύο αυτά βιβλία είναι από τη μια το ορειτό και το άρρητο που είναι μια κατεξοχήν οντολογική πρόταση. Έχουμε όμως και την απανθρωπία του δικαιώματος που είναι μια πρόταση πολιτικής φιλοσοφίας. Θυμάμαι ότι τότε πριν από 2 και πλέον στους δεκαετίες είχατε μια αίσθηση ότι ένα βιβλίο που στην Ελλάδα έκανε μια πάρα πολύ αντιδιαστητική, όπως θα λέγαμε σήμερα, ρηξικέλευθη πρόταση ότι το δικαίωμα κρύβει μια απανθρωπία, δεν συζητήθηκε τότε στην Ελλάδα, ούτε για να το καταρρύψει κανείς. Ήταν ένα έργο που δεν επικεντρώθηκαν οι αποδέκτες στο ριζικά διαφορετικό που φέρνει, δηλαδή μια πολύ έτσι τολμηρή πρόταση αμφισβήτησης των δικαιωμάτων. Πάνω από 2 δεκαετίες μετά, τα δικαιώματα τρόπον την έχουν γίνει και ένα είδος σαν ένα λάβαρο επίθεσης ή υπεριαλισμού, είναι, σε κάθε περίπτωση είναι ένα ταυτωτικό χαρακτηριστικό ενός πολιτισμού σε μια σύγκρουση πολιτισμών. Και ταυτοχρόνως είναι η αιχμή των αξιών για το πώς θα στηθεί μια κοινωνία. Σήμερα που ξαναεκδίδεται αυτό το βιβλίο,
Ποια πιστεύετε πως είναι η επικαιρότητά του, έχει αλλάξει, είναι μια επικαιρότητα παρόμοια με αυτήν που είχε πριν από τις δεκαετίες τις προηγούμενες? Δεν νομίζω ότι έχουν αλλάξει οι συνθήκες, ούτε οι προδιαγραφές. Και χαίρομαι που αυτός ο τίτλος, η απανθρωπία του δικαιώματος, μου χαρίστηκε, ας το πω έτσι, να ανταποκρίνεται τόσο ακριβώς, με πολύ ρεαλισμό στη σημερινή πραγματικότητα. Η κατασφάλιση των δικαιωμάτων του ατόμου έχει μία και μόνο σκοπιμότητα σήμερα. Την κατασφάλιση του ατόμου, την θωράκιση. Επομένως, πρώτο το άτομο, άρα δεύτερο πράγμα η σχέση, άρα η σχέση μια σύμβαση, ένα προϊόν και καθόλου μια κατάκτηση ελευθερίας, μια αυθυπέρβαση η οποία ελευθερώνει από κάθε αναγκαιότητα. Και από αυτή την αυθυπέρβαση πηγάζει η αληθινή ποίηση, η αληθινή τέχνη, ο μεγάλος έρωτας. Αλλιώς διαφορετικά όλα γίνονται στο λογιστήριο και με το βιβλίο χρεών και εξόδων. Αυτά όμως τα θέματα δεν νομίζω ότι μπορούμε να τα εντάσσουμε σε μια δυναμική ιδεολογικής επικράτησης ή όχι. Θα ευχόμουν και δεν το λέω αυτό για να το δώσω κάποια αξία στα κείμενα αυτά, αλλά θα έλεγα ότι το περιεχόμενο, η ταυτότητα αυτών των αναζητήσεων έχει πάντοτε μέσα του ένα ρίσκο, αν θα κατορθωθεί ή δεν θα κατορθωθεί. Αν θα μπορέσεις να δει κανείς την απανθρωπία του δικαιώματος, είναι τόσο σπάνιο όσο και το να ερωτευθεί πραγματικά. Ένας έρωτας είναι δώρο, χάρισμα. Μοιάζει να είναι μια παλαβομάρα. Ακριβώς επειδή ξεφεύγει από τους όρους αυτοάμυνας, αυτοϋπεράσπισης. Επομένως, νομίζω πως οι δύο πραγματικότητες της ζωής και του θανάτου, θα έλεγε το Ευαγγέλιο, θα συνεχίσουν να συνυπάρχουν μέσα σε αυτή την διαπάλη για την ελευθερία του ανθρώπου τελικά, του κάθε συγκεκριμένου ανθρώπου, από την δουλεία στην ατομικότητα. Ήθελα να προσθέσω κάτι σε αυτές τις δύο δεκαετίες ανάμεσα στην ελληνική και την αγγλική έκδοση. Είχαμε παρόλα αυτά και μία πλούσια θεολογική παραγωγή περί δικαιωμάτων, μία θεολογία περί των δικαιωμάτων, την οποία θα μπορούσαμε να συζητήσουμε. Λόγου χάρη, ένα από αυτά που θα μπορούσαν να υποθούν είναι ότι ενδεχομένως θα μπορούσαμε να έχουμε μία συλλογική ή και κοινοτική κατανόηση του δικαιώματος. Θυμίζω μία ρίση, αν δεν κάνω λάθος, του Μπερντιάεφ, ότι το ψωμί μου είναι σαρκικό ζήτημα, αλλά το ψωμί του αδελφού μου είναι πνευματικό ζήτημα. Και αυτό το έχει χρησιμοποιήσει πολύ η λατινική θεολογία της απελευθέρωσης. Θα μπορούσαμε να είχαμε μία αντίστοιχη θεολογία των δικαιωμάτων στη βάση ότι δεν διεκδικώ το ατομικό μου δικαίωμα, αλλά διεκδικώ το δικαίωμα ως μία αξία ανθρώπινη, εριδόμενη ενδεχομένως στο κατοικώναν του Θεού που έχει το ανθρώπινο πρόσωπο και την οποία την αποδίδω και σε αυτούς οι οποίοι είναι οι αδύναμοι, οι κατατρεγμένοι, αυτοί που αντικειμενοποιούνται. Δηλαδή, λόγου χάρη, αν έχεις ανθρώπους μιας άλλης φυλής, ενός άλλου φύλου, οι οποίοι έχουν για ιστορικούς λόγους αντικειμενοποιηθεί και μπει στη θέση αυτών που απανθρωποποιούνται. Λέω ένα παράδειγμα, λόγου χάρη, οι Ινδιάνοι της Αμερικής, ενδεχομένως οι ανήκοντες στη Αφρικανική φυλή, άλλες αδύναμες μειονότητες. Εκεί μήπως δεν μπορούμε βάσει της θεολογίας του προσώπου και του κατοικώνα να πούμε ότι συλλογικά ως κοινότητα αποδίδουμε δικαιώματα σε αυτούς τους ανθρώπους?
Νομίζω ότι είναι contradictio in terminis, δηλαδή είναι αντίφαση των θεμελιωδών όρων. Το δικαίωμα δεν μπορεί να συμβιβαστεί με τη σχέση. Το δικαίωμα είναι σύμβαση. Είναι αλήθεια ότι κινούνται συναισθήματα πολύ εφραντικά και πολύ συγκινητικά, θα έλεγα πολλές φορές, για να υπερασπίσουμε δικαιώματα άλλων που καταπιέζονται, που βασανίζονται κλπ. Αλλά αυτό το ενδιαφέρον για τον άλλον, μόλις ενδυθεί νομικό χαρακτήρα, καταργεί τη σχέση, γίνεται απέτηση. Επομένως είναι καταδικασμένο σε αποτυχία. Και θα τολμούσα να πω κι εγώ μια διαπίστωση, καταπατώντας αυτό που μόλις προηγουμένως ανέφερα, νομίζω ότι η θεολογία των δικαιωμάτων, που άρθισε κυρίως σε προηγούμενες δεκαετίες με αφορμή τη Λατινική Αμερική και άλλες τέτοιες περιοχές, κατά κάποιο τρόπο κατέρευσε με πάταγο, δηλαδή έδειξε το τρομακτικό κενό. Πίσω από αυτήν την φιλανθρωπία υπάρχει μια αδυσόπιτη μάχαιρα, η οποία είναι το δικαίωμα, η επιβολή. Δεν μπορώ να φανταστώ ποτέ έναν εκκλησιαστικό συμβιβασμό με το σεβασμό των δικαιωμάτων. Η εκκλησιαστική σχέση μου δείχνει, μου φωτίζει τι σημαίνει να πλύνω τα πόδια του άλλου. Όχι να το μεταποιήσω σε ένα άτομο με κατασφαλισμένα δικαιώματα. Πάμε σε άλλο πεδίο προβληματισμού, σε άλλο επίπεδο υπαρκτικό, θα τολμούσα να πω. Επιμένετε στη σύνδεση του δικαιώματος με το άτομο. Θα ήθελα να σας ρωτήσω όμως ότι υπάρχει μία έννοια που κατάγεται από τον Καντ και είναι ένα κύριο στοιχείο της νεωτερικότητας, όπου το δικαίωμα έχει να κάνει μεν με την αυτονομία, αλλά είναι μια αυτονομία που οδηγεί σε κοινότητα και σε καθολικότητα. Δηλαδή, το δικαίωμα δεν είναι στον Καντ, το δικαίωμα δεν είναι κάτι που υπάρχει στην φυσική πρωταρχή, ότι έχω ένα δικαίωμα στη φύση μου ατομικό και αυτό είναι στην ατομική μου φύση μέσα. Το δικαίωμα τρόπον τι να είναι ένα αξίωμα, ένα αίτημα, για να έχει νόημα η συνύπαρξή μας σε έναν ορίζοντα μέλλοντος. Δηλαδή, δικαίωμα είναι λόγου χάρη. Σου αναγνωρίζω το δικαίωμα να ψηφίζεις, σου αναγνωρίζω το δικαίωμα να είσαι μέλος της κοινωνίας μας, επειδή αποβλέπω σε ένα νόημα που θα έχει η κοινωνία μας στο μέλλον. Αυτό έχω την εντύπωση ότι είναι και κοινοτικό θέμα, δηλαδή υπάρχει μία έννοια του δικαιώματος ως ένα αίτημα νοήματος για το μέλλον, το οποίο συγκροτεί κοινότητες και όχι μόνο άτομα. Και είναι κάτι που δεν είναι δεδομένο στο παρελθόν, αλλά είναι κάτι που το ετούμαστε να συμβεί στο μέλλον. Και μάλιστα ο Καντ ήταν χριστιανός, δηλαδή έβλεπε την πολιτική κοινωνία πάντα σε μια αναφορά προς την εσχατολογική Βασιλεία του Θεού. Κοιτάξτε, νομίζω ότι είναι μια οπτική η οποία είναι εντελώς φανερά συμβιβαστική με τον ατομοκεντρισμό. Η λέξη δικαίωμα δεν μπορεί να ερμηνευθεί διαφορετικά, παρά μόνο ως ικανοποίηση ατομικών δικαιωμάτων. Εάν αλλάξουμε τη γλώσσα και πρέπει να αλλάξει η πραγματικότητα για να βρούμε. Και επειδή είπατε για τον Καντ, το έχω πει πολλές φορές, αλλά είναι το θεωρώ πολύ αντιπροσωπευτικό. Και μόνον ο ορισμός που δίνει ο Καντ στο γάμο, τα λέει όλα. Γάμος είναι η αμοιβαία σύμβαση δύο ετερόφιλων προσώπων για την αμοιβαία σεξουαλική χρήση εκατέρωθεν. Ναι.
Νομίζω αυτό τα λέει όλα. Δεν υπάρχει περιθώριο για τίποτε άλλο. Αυτό το οποίο αναπτύξατε πολύ ωραία ως αιτούμενο είναι πώς θα μπορούσε να ξαναλειτουργήσει κάτι το πιο, πώς το χαρακτηρίσω, η έννοια κοινωνία. Νομίζω είναι η λέξη, η πιο, όχι societas, κοινωνία. Είναι η πιο ρεαλιστική για να δηλώσει ένα σύνολο, αριθμητικό σύνολο ανθρώπων για τους οποίους προέχει η σχέση και όχι η χρήση. Αυτό πραγματικά αξίζει να το σκεφτεί κανείς και να το αναζητήσει. Και τι μορφές βρίσκει οργανικής έκφρασης αυτή η κοινωνία. Ποιος μου έλεγε προημερών ότι και για ποια χώρα, δεν θυμάμαι τώρα, ότι το βράδυ δεν έσβηναν το φως, έως ότι προχωρήσει η νύχτα, μήπως και εμφανιστεί κάποιος και δεν έχει να φάει και έχει χτυπήσει την πόρτα τους. Κάπως έτσι ήταν. Υπάρχουν, ελπίζω, φαντάζομαι, πολλές δυνατότητες να μεταποιηθεί η σχέση σε λόγο, δηλαδή σε λόγο λογική μιας κλίσης σε σχέση, μιας πρόσκλησης, μιας αποδοχής του άλλου, μιας, όταν μπαίνει ένας άλλος από το σπίτι σου και σου ζητάει ψωμί, δεν θα ελέγξει αν είναι ληστής ή όχι, θα του δώσει ψωμί. Αλλά αυτό δεν μπορεί να υπαχθεί σε κανόνες, γιατί αμέσως γίνεται δέον, άρα γίνεται θωράκιση του εγώ. Κλείνοντας, αυτή την πραγματικότητα της κοινωνίας που το λέτε και ως κομμούνιο που δεν είναι σόκετας, που είναι κοινωνία, η κοινότητα, αυτό σήμερα μπορούμε να το ψηλαφίσουμε ή αν όχι ως παρουσία, τότε ως απουσία, πώς το βλέπετε στη σημερινή εποχή? Με κατηγορούν μερικές φορές ότι φέρνω πολύ συχνά σαν παράδειγμα τον έρωτα. Έχει ακριβώς το αντίστοιχο του στον έρωτα. Μπορούμε ποτέ να παρέμβουμε και να μεταποιήσουμε μια εντελώς εγωτική αξίωση σε ερωτική αυτοπροσφορά? Με λόγια δεν μπορούμε να το κάνουμε, ούτε με μεθόδους, ούτε με κάποια κατήχηση. Αυτά προκύπτουν ως δώρο ενός μιας μάχης, ενός αγώνα που κάνει ο άνθρωπος για αυθυπέρβαση, για να αγαπήσει και να αγαπηθεί.